Κύριε Τόσκο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, τι σας ακούω. Δεν μπορεί να καταλάβει η Έλληνα τι γίνεται. Θα εξηγήσουν όμως και στην Έλληνα και στους υπόλοιπους πώς θα καταλάβουμε αν η πόλη και όσοι είναι συνδεμένοι με αποχητευτικό, κάπου εκεί ανάμεσά μας υπάρχει κορονοϊός. Απίστευτο. Όλοι οι κύριοι Νατσούλοι της Ευρώπης ναι. είχαν βρει κάποια δείγματα κορονοϊού στα αποχητευτικά τους δίκτυα ναι. και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα ένα κέντρο ερευνών που υπάρχει στο εξωτερικό, με μια περιπατολογική οργάνωση, ναι. ζητάνε από όλες τις ΔΕΙΑ που έχουν βιολογικούς καθαρισμούς σύγχρονοι να τους στέλνουμε δείγματα. Μας έχουν στείλει τα μπουκαλάκια του δείγματος οι ίδιοι με courier. Έχετε στείλει εσείς ήδη δείγματα από τις αποχετεύσεις τώρα? Ναι, τώρα αυτό είναι την πρώτη εβδομάδα που μιλάμε. Ναι. Τους στέλνουμε δείγματα σε μπουκαλάκια που μας έχουν κοινοποιήσει αυτοί οι ίδιοι, τα αποστέλνουμε πίσω. Και κάποια στιγμή θα μας έρθουν και τα αποτελέσματα όσον αφορά τι γίνεται με το αποχετευτικό δίκτυο και τον κορονοϊό στο βιολογικό καθαρισμό Καστοριά. Δεν μπορούμε να έχουμε όμως σαφή εικόνα για όλο το νομό. Είναι όσοι Όχι. πάνε τα λύματα, όσοι πάνε οι αποχετεύσεις. Του Δήμου Καστοριά, μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Τώρα αυτοί κάνουν κάποια έρευνα πιθανόν να αυτό δούμε γίνεται, αν αυτό... υπάρχει μια ανίχνευση, αν μπορείτε να ανοιχνεύσει κάτι στα δείγματα. Και θα έχουμε μία απάντηση, πιστεύω, σε 2-3 εβδομάδες. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολλά τα λύματα. Μπορεί να υπάρξει δείγμα που να εντοπίσει μέσα στην ποσότητα αυτή των λυμάτων. Δεν θα μπορούμε να το εντοπίσουμε που είναι. Αχα. Α, δεν μπορούμε να το εντυπώσουμε που... από πού θα είναι. Όχι. Απλά θα χτυπάει ένα καμπανάκι. Λέει ότι βρέθηκε δείγμα κορονοϊού στο βιολογικό καθαρισμό Καστοριάς. Καστοριάς. Άρα η Καστοριά έχει κορονοϊό. Τέλος. Ναι, υπάρχει θέμα στα λύματα, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτό το πρόγραμμα πότε ξεκίνησε, κύριε Τόσκο? Δεν γνωρίζω ακριβώς πότε ξεκίνησε. Εγώ έλαβα μια επιστολή ναι. από την αποκεντρωμένη που λέει ότι θα σας σταλεί ένα κουτί το οποίο θα περιέχει κάποια φιαλίδια μέσα. Μάλιστα. Τα οποία μάλιστα. θα παίρνουν δείγματα από το βιολογικό, θα αποσταλούν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με κάποια εξειδικευμένα εργαστήρια εκεί και επιστοποιημένα, φαντάζομαι, θα είναι. Πολύ αυτά τα στέλνουμε στο εξωτερικό, λοιπόν, έτσι. Ναι, στο εξωτερικό απευθείας με courier πάλι. Κάθε είπα, μέρα, κύριε Τόσκο. Όχι, 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 μια φορά έγινε αυτό. Ναι, θα γίνει ξανά, θα επαναληφθεί σε κάποια. Δεν γνωρίζουμε. Πιθανόν, άμα υπάρξει κρούσμα, πιθανόν να μας ξαναζητήσουν για ένα επανέλογο. Εσείς τα πακετάρατε, λοιπόν, και τα στείλατε. Ορίστε. Εσείς τα πακετάρατε και τα στείλατε. Τα στείλαμε, ναι, ναι. Μάλιστα. Θα περιμένω για το πρώτο. Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένα μαζί με την αποκεντρωμένη. Να στείλανε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε όντως, ότι μπορεί να γίνει ανίχνευση κορονοϊού και μέσα από τα. Πώς να τα πω τώρα, από το βιολογικό καθαρισμό και από τα λύματα του βιολογικού καθαρισμού. Σε πραγματικό στάδιο όλα αυτά προσπαθούν όλοι να δουν πώς μπορούν να περιμένουν και να μπορούν. Ναι. Καταλάβατε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο βιολογικός μετά η έξοδο του. Ναι. Πάει παρακάτω, ας πούμε. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε τι φεύγει από εδώ που πάει παρακάτω και ελέγχουν παρακάτω άμα τι γίνεται. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Άρα βρίσκεται και αυτό σε ένα πειραματικό στάδιο. Εμείς στείλαμε τα δείγματα που μας ζήτησαν στα ειδικά φιελίδια από το βιολογικό και θα περιμένουμε σε πολύ λίγες μέρες, φαντάζομαι, τις απαντήσεις για το αν ο Δήμος Καστοριάς και κάποιοι στο Δήμο Καστοριάς έχουν ή όχι κορονοϊό. Απίστευτο. Πιθανόν ο βιολογικός μας άμα είναι καθαρός από την άποψη να πούμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τόσκο, δεν ξέρω, όταν έχουμε τα αποτελέσματα, επειδή το θέμα αυτό το μάθαμε πάρα πολύ εντελώς τυχαία. Ναι, το είχε χάσει και το Έθνος στις προηγούμενες εβδομάδες. Σοβαρά. Ναι, ότι θα γίνουν τέτοιες δυνατοληψίες από διάφορες διάστασεις της Ελλάδος. Ναι. Και είχε αναφέρει και την Καστοριά σου. Α, δεν το είχα δει, δεν το είχα δει. Δεν πειράζει. Ναι, ναι. Το μάθαμε εντελώς τυχαία λοιπόν και μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτός ο τρόπος για την ανίχνευση κορονοϊού και στην Καστοριά. Πιθανώς είναι σε πειραματικό στάδιο. Δεν είναι. Εντάξει, σε πειραματικό στάδιο, αλλά φαίνεται ότι κάτι βρίσκουν εκεί, κάτι βλέπουν εκεί και προειδοποιούν τον κόσμο. Τι έχουν εντοπίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τόσκο. Χάρηκα που σας άκουσα. Και εγώ χάρηκα, δεν ξέρω αν από τη ΔΕΙΑΚ έχουμε κάτι ανακοινώσιμο, κάτι σημαντικό αυτή την ώρα. Η ανακοινώση μας είναι ότι προχωρούμε σε διάφορες δημοτικές ενότητες. Τα βλέπετε και στο ίντερνετ που τα ανεβάζουμε και στο site στο blog της ΔΕΙΑΚ. Το έργο αντικατάστασης πότε θα ξεκινήσει, κύριε Τόσκο? Το έργο αντικατάστασης περιμένουμε το εργολάβο να έρθει να εγκατασταθεί. Είμαστε σε επικοινωνία μαζί του.
Ήταν κάποια στιγμή εδώ, μιλήσαμε, είπαμε ορισμένα πράγματα, περιμένουμε να επανέλθουν. Ξεκινήσαμε την αναβάθμιση βιολογικού κορεστίων, ήδη ο Εργολάβος έχει κατασταθεί. Γιατί κάνουμε τέτοια αναβάθμιση του βιολογικού κορεστίων. Και παίρνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση, κύριε Ατσούλη, όπως βλέπει στην ποιότητα νερού και στους βιολογικούς καθαρισμούς όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα. Προσπαθούμε να είμαστε τυπικοί και καθαροί σε όλα αυτά. Και συνεχώς προσπαθούμε και κάνουμε βήματα προόδου για να μπορέσουμε την εταιρεία να την πάμε λίγο μπροστά. Επίσης, έχουμε κάνει και μία σύμβαση τώρα, κάνουμε σε αυτή που συμμετέχει ο Δήμος Κωνσταντίνου και ο Δήμος Καστοριάς όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση. Συμμετέχει και η ΔΕΙΑΚ σαν τρίτο μέλος. Και προσπαθούμε ό,τι τρέχει και ό,τι μπορούμε να ενταχθούμε και να είμαστε παρόντες σε όλα αυτά. Μας στέλνουν και από Θεσσαλονίκη μήνυμα από άνθρωπο που είναι στο Απιθύτα. Σας δίνω και συγχαρητήρια. Μας λένε ότι είχε κάποια τέτοια πρωτοβουλία, είχε αναλάβει και το Απιθύτα στα λίμματα της Θεσσαλονίκης και καταλαβαίναμε, λέει, πότε υπήρχε έξαρση του ιού και πότε είχε υποχωρήσει. Ορίστε. Μάλιστα. Ορίστε. Δεν το ξέρω. Ορίστε. Λοιπόν, ψάχνουμε τρόπους και φαντάζομαι ότι και αυτό που τώρα συζητάμε, κύριε Τόσχο, είναι και αυτό ίσως αποτελέσει ένα ακόμη όπλο κατά του κορονοϊού. Μακάρι, δεν ξέρω. Μακάρι, κύριε Νατσούλη. Και έρχονται και άλλες ερωτήσεις. Βλέπω εδώ ότι έχουμε ερωτήσεις σημαντικές. Λοιπόν, σε τι ποσότητες, μισό λεπτάκι να το δω ακριβώς, ρωτάνε σε τι ποσότητες δείγματος μπορεί να είναι ρηχνεύσιμος ο ιός. Δεν ξέρω αν ξέρετε και τέτοιες λεπτομέρειες. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρετε. Αν προσπάθει και δίνουμε π.χ. ούρα στο νοσοκομείο, να φανταστείτε κάποια μπουκαλάκια μικρά είναι, ναι, τα οποία δίνουμε από διάφορα θεάτια του υδρολογικού δείγματα, δεν είναι κάτι μεγάλη ποσότητα. Μην φανταστείτε μια μεγάλη ποσότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τόσχο. Καλή σας ημέρα.